Τις πιο σημαντικές και ουσιαστικές επαφές μέχρι τώρα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Οικονομικών Βάσος Σαρλής, αυτές που είχε στο Τόκιο με εκπροσώπους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ευρωπαίους και άλλους εταίρους. Τους δώσαμε πληροφόρηση για τις κυβερνητικές αντιπροτάσεις, είπε ο κ. Σαρλή, ενώ έγινε και βολιδοσκόπηση των δικών τους προθέσεων. Παράλληλα, πρόσθεσε ο Υπουργός Οικονομικών, δώσαμε τα δικά μας στοιχεία αναφοράς σε σχέση με την εγχώρια οικονομική πολιτική, ενώνοντας τις δυναμικές και ιδιαιτερότητες της κυπριακής οικονομίας, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και την ΑΤΑ. Αυτό σημαίνει, κατέληξε, ότι δρομολογήθηκε η διαδικασία με την Τρόικα για σύντομη κατάληξη των διαβουλεύσεων. Στο επίκεντρο των συζητήσεων κατά την ετήσια σύνοδο Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Παγκόσμιας Τράπεζας, η παγκόσμια ανάπτυξη και οι πολιτικές σκληρής λιτότητας. Πρέπει να βρούμε τρόπους να στηρίξουμε βραχυπρόθεσμα την ανάπτυξη ακόμα και σε περιβάλλον δημοσιονομικής ενοποίησης, υιοθετώντας μέτρα όθησης της ανάπτυξης. Άρα, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην υιοθέτηση σωστών φορολογικών μέτρων με σωστές ισολογιστικές προσαρμογές. Εξατομικευμένες δημοσιονομικές προσαρμογές, υπογραμμίζει η Λαγκάρντ. Επιβάλλονται αξιόπιστες μεσοπρόθεσμες προσαρμογές σε όλες τις ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο ρυθμός και ο τύπος των μέτρων πρέπει να οριστεί σε κρατική βάση. Την ίδια στιγμή, με παρέμβασή του, ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Οικονομία, ο Λιρέν, συνέστησε σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες να επιδείξουν ελαστικότητα στην πολιτική λιτότητας που εφαρμόζουν σε περίπτωση που επιδεινωθεί περαιτέρω η οικονομική ύφεση. Παράλληλα, ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών, Βολφγκ Σόιμπλε, δήλωσε ότι μπορεί να γίνει συζήτηση για το ρυθμό της μείωσης των χρεών των ευρωπαϊκών χωρών, αλλά όχι επί της αρχής της.